Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Να διορθώσω επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της Ακαδημίας. Της Ακαδημίας, ωραία. Εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φαντάζομαι ήταν μια ωραία εμπειρία αυτή που ζήσατε στην Στοχόλμη, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, Σέργιο, τα τμήματα υποδομής που πάω και εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχουν σε τέτοιου βεληνικούς μεγάλα τουρνουά. Είναι μια λογική συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως προς το κλείσιμο της χρονιάς. Προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια και η διοίκηση των Ακαδημιών και φυσικά το κλαμπ γενικότερα να υποστηρίξει την εκπαίδευση των παιδιών με συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες, όπως είναι φυσιολογικό, αντιλαμβάνεστε, δίνουν τρομερές εμπειρίες, γιατί αντιμετωπίζουν τις αντίστοιχες ομάδες των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ. Για παράδειγμα, οι αντίπαλοι μας εκεί ήταν η Αθλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ, η Γαλατασαράι. Υπήρχαν ομάδες από Ολλανδία, η Χέρενφεν, ναι, ναι. Συμμετείχε η Μπαρτσελώνα σε άλλη ηλικιακή κατηγορία, στους 2005 κ.ο.κ. Είναι μια περίοδος που γενικότερα τα περισσότερα τμήματα βρίσκονται στο εξωτερικό. Η K11 στην Πολωνία, η K15, η K12 και η K17 βρίσκονται στο Κατάρ. Στο Κατάρ, φοβερά πράγματα, ναι. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, μεγαλώνει το κλαμπ, όπως καταλαβαίνετε, είναι λογικό να προσπαθούμε να ακολουθούμε όλη την εξέλιξη, έτσι. Είναι λογικό, φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Γιάννη, επηρεάστηκαν τα παιδιά που χάσαν το τρόπαιο στις λεπτομέρειες, γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ για 2 βαθμούς από τους ομίλους. Στον τελικό για την 3η θέση κέρδισε την Γαλατασαράι. Οπότε νομίζω είναι μια τιμητική διάκριση, ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά, όπως είναι το Λένα Γιώχασον. Θέλανε τα παιδιά το τρόπαιο, συναχωρήθηκαν, πώς τα είδες? Σαφώς, ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Για τα παιδιά ο μεγάλος στόχος είναι αυτός. Ξέρουν ότι το επίπεδό τους είναι αντίστοιχο σε αυτές τις ηλικίες με το επίπεδο των ηλικιακών, σε αυτές τις ηλικίες είναι αντίστοιχο με των ομάδων του εξωτερικού. Το αντιλαμβάνονται και ήδη, γιατί δεν είναι το μόνο τουρνουά, συμμετέχουν σε πολλά, βλέπουν τους αντιπάλους τους. Είναι λογικό να καταλαβαίνουν και αυτοί ότι το επίπεδό τους είναι αντίστοιχο, οπότε πίστευαν ότι μπορούν να φτάσουν τουλάχιστον στον τελικό και να διεκδικήσουν εκεί το τρόπαιο από την Ίντερ. Δεν τα καταφέρανε, αλλά το κυριότερο από όλα που έχει να κάνει με αυτές τις ηλικίες είναι να βλέπουμε και εμείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, το επίπεδό τους. Δηλαδή, είδαμε ότι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ, ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εικόνα τους. Καταρχήν δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι. Υπήρξε ένα ατυχές, μια ισοπαλία, ας πούμε, σε ένα από τα παιχνίδια του ομίλου, ναι, με την Κουόπιο, την Φιλανδική. Ας ένα παιχνίδι όμως το οποίο θα μπορούσε να τελειώσει με ένα σκορ 2-3-0 υπέρ μας. Δεν συνέβη αυτό και πήγαμε για ένα αποτέλεσμα μόνο με την Αθλέτικο Μαδρίτης στην τελευταία φάση, στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, γιατί εκεί είναι 2 όμιλοι των 5 ομάδων, οι 2 πρώτοι παίζουν τελικό και οι υπόλοιποι, ξέρεις, αγώνες κατάταξης. Το παιχνίδι με την Αθλέτικο, το οποίο ήταν καταπληκτικό πραγματικά παιχνίδι, καταπληκτικό. Και ας πούμε, είχε αυτά τα μάτια συγκεντρώνουν και πολύ κόσμο, δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια εκεί. Το δικό μας παιχνίδι γι' αυτό είχε γύρω στους 250-300 ανθρώπους. Υπήρχε μάτς της διοργανώτριας της ΑΕΚ Στοκχόλμης με την Μπαρτσελόνα, το οποίο είχε 1.200 άτομα, έτσι. Ναι, και μιλάμε για την ηλικία του K13. Φοβερόνες. Τρομερό. Τα παιδιά παίζουν και μπροστά σε κόσμο, καταλαβαίνετε. Το παιχνίδι λοιπόν με την Αθλέτικο ήταν ένα παιχνίδι που δεν τους συναντάς εύκολα. Αυτά τα παιδιά δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν πολλά τέτοια μάτς μέσα στη χρονιά. Και γι' αυτό επιθυμούμε και περισσότερα τουρνουά στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Το παιχνίδι έληξε 1-1. Σίγουρα οι μικροί στεναχωρέθηκαν αρκετά και μάλιστα δυσκολευτήκαμε και λίγο και να τους, να τους συνεφέρουμε. Ναι, αλλά εμείς ήμασταν και οι προπονητές του τμήματος, δηλαδή ο Πέτρος ο Τσαπακής και ο Ηλίας ο Γαλανόπουλος, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εικόνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα το μέγεθος των αντιπάλων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, έτσι. Και απλά το προβληματισμός ξεκινάει ότι τι γίνεται μετά. Δηλαδή, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είμαστε στο ίδιο επίπεδο και από κάποιους και σε καλύτερο, ναι, και μετά όχι. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία, ναι, μια ιστορία, ναι, η οποία δεν μπορεί να αναλυθεί τώρα εδώ σε 5 και 10 λεπτά. Γιάννη, είναι κάτι πιο βαθύ. Έχοντας πάρει μέρος σε πολλά τέτοια τουρνουά πλέον, έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα μεγάλα κλαμπ, τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή, έχει μπει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ελίτ, σε αυτές τις ηλικίες τουλάχιστον? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτό συμβαίνει γιατί και οι προσκλήσεις που δέχεται η Ακαδημία από μεγάλα τουρνουά του εξωτερικού είναι πάρα πολλές. Δηλαδή η K14 θα συμμετέχει σε μια εβδομάδα, 8 μέρες, στο μεγάλο τουρνουά που διοργανώνει η Αθλέτικο Μαδρίτη στην Ισπανία. Και μάλιστα αυτό γίνεται και με βάση το καινούργιο της γήπεδο, το Wanda Metropolitano. Δηλαδή το γεγονός ότι οι προσκλήσεις που έρχονται στην Ακαδημία
είναι πολλές και μάλιστα από πάρα πάρα πολλά τουρνουά, τα οποία πολλά από αυτά διοργανώνουν και μεγάλες ομάδες, έτσι. Είναι για μια γενικότερη αποδοχή. Δηλαδή δεν θα σε προσκαλέσουν αν δεν είσαι ανταγωνιστικός και εμείς τα τμήματά μας είναι παντού, παντού. Ναι, στα περισσότερα τουρνουά. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και μια εξαίρεση, έτσι, μια-δυο στιγμές που να μην πάμε πολύ καλά, αλλά κατά βάση οι ομάδες μας είναι άκρως ανταγωνιστικές, πολλά από αυτά τα κατακτούν, φτάνουν στους τελικούς, μπορεί να μην φτάνουν στους τελικούς και να πλησιάζουν εκεί, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι κυρίως αυτός είναι ο λόγος που οι ομάδες του εξωτερικού ζητούν την παρουσία μας. Επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλο σεβασμός και το είδαμε, ας πούμε, και μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Αθλητικό Μαδρίτης, που οι προπονητές της, γιατί αντιλαμβάνεστε αυτά τα κλαμπ δεν είναι ένα σχεδίο, έτσι είναι 3-4 προπονητές. Ναι, ήρθαν και όχι μόνο απλά δώσαν συγχαρητήρια, αλλά συζήτησαν και με τους δικούς μας προπονητές. Δηλαδή, ότι μπράβο σας με τον τρόπο παιχνιδιού σας, χωρίς να αλλάξουμε το στυλ, δηλαδή εμείς, παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο πρώτο λεπτό, ας πούμε, που χάναμε ένα 0, αλλά χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο η ομάδα. Και αυτή τη γενική αποδοχή, ας πούμε, τη λαμβάνεις από, πλέον από όλους στο εξωτερικό. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Γιάννη, είχατε την υποστήριξη των παιδιών από την Στοχόλμη. Νομίζω σας φιλοξένησαν και στο σύνδεσμο την προηγούμενη του αγώνα με την Ατλέτικο. Αυτό τα παιδιά της ομάδας πώς το βίωσαν? Αγχώθηκαν, ανέβηκαν ψυχολογικά? Γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος, αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στις Κερκίδες όλο το τριήμερο. Καταρχήν, να σας πω ότι το ζούμε παντού με τον κόσμο. Το ζούμε πραγματικά παντού. Αλλά ήταν ένα έντονο συναισθηματικό τριήμερο. Νομίζω ότι είναι η χρονιά που είναι πολύ έντονη συναισθηματικά για όλα. Δηλαδή μετά από αυτά που ζήσαμε εδώ με το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, τη Φιέστα και όλα τα σχετικά. Για μας αυτό το πράγμα συνεχίστηκε και στην Σουηδία. Εντάξει, τώρα τι να πεις για τα παιδιά αυτά. Και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Και είναι άντρες, γυναίκες, μεγάλη σε ηλικία, μικρή σε ηλικία. Φανταστείτε την ελληνική κοινότητα, ας πούμε, εκεί της Στοκχόλμης. Έχουν φτιάξει έναν καταπληκτικό χώρο όπου μας φιλοξένησαν εκεί να μας κάνουν ένα τραπέζι, ας πούμε, και να δουν και τα παιδιά έτσι λίγο το χώρο, να μυρίσουν την αίσθηση του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και στο εξωτερικό. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που υποστήριξαν. Δηλαδή είναι σαν να παίζει η πρώτη ομάδα. Σας το λέω ειλικρινά. Εσείς που βγαίνετε στο εξωτερικό, βλέπετε προετοιμασίες, φιλικά παιχνίδια, το ζείτε. Ήταν σαν να έπαιζε η πρώτη ομάδα, πραγματικά. Δηλαδή, ο παλμός τους, τα συνθήματα, η έντασή τους στο παιχνίδι, ο πανηγυρισμός τους στα γκολ, ο τρόπος που μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Αθλητικό Μαδρίτης, ας πούμε, γιατί στην ουσία φώναξαν τα παιδιά στην κερκίδα για να τους συγχαρούν και να τους δώσουν έτσι λίγο κουράγιο, είναι συγκλονιστικός. Τα παιδιά, τι να σας πω τώρα, ίσως δεν υπάρχουν συναισθήματα, γιατί και οι μικροί, εκτός ότι βοηθήθηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αντιλαμβάνεστε τώρα να υπάρχει ένας πυρήνας, ας πούμε, 70-80 ανθρώπων, 100 ανθρώπων σε αυτή την ηλικία που να τραγουδούν συνέχεια για σένα. Ναι, αντιλαμβάνεστε φοβερό, λοιπόν, φοβερό. Τα παιδιά, φοβερό, και φανταστείτε τώρα τα παιδιά 13 χρονών, 12 χρονών στην ουσία, να έχουν αυτή την υποστήριξη. Δεν ήταν απλά εντυπωσιακό, ήταν συγκλονιστικό. Δεν σας κρύβω ότι όταν τελείωσε το μάτς με την Αθλητικό Μαδρίτης και πήγαμε κι εμείς προς τα εκεί, ήταν τόσο συγκινητικό. Είναι σαν να είσαι εδώ, δηλαδή σαν να ζεις στην Ελλάδα, ας πούμε. Αισθάνεσαι τόσο όμορφα και εκεί βλέπεις και το μεγαλείο που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ στις ψυχές των ανθρώπων αυτών. Γιατί ζουν εκεί τόσο μακριά, αλλά αισθάνονται σαν να είναι εδώ δίπλα σε εμάς. Και να σου πω την αλήθεια, και το βράδυ, ας πούμε, όταν πήγαμε στο σύνδεσμο, αλλά και την άλλη μέρα και με την Καλατά Σαράι, όταν μας υποστήριξαν εκεί, ήταν στιγμές σαν που βιώναμε εδώ σε κάθε παιχνίδι της πρώτης ομάδας. Έτσι το αισθανόμασταν και εμείς, ας πούμε. Εντάξει, τι να πεις, υπάρχουν ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα. Απλά βλέπεις το μεγαλείο που μπορεί να προσδώσει, ας πούμε, ο σύλλογος και οι άνθρωποι που κινούνται με την ιδέα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο εξωτερικό. Και νομίζω αυτό βοηθάει πολύ και τα παιδιά να χτίσουν χαρακτήρα από αυτή την ηλικία, έτσι. Γιατί αντιλαμβάνονται πώς θα είναι μεγαλώνοντας. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνεις, αγάπη, και έχει να κάνει κυρίως με το ότι το ίδιο το κλαμπ είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί στο να μεγαλώνεις και να μεγαλώνεις και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Πολύ δε περισσότερο ο κόσμος, ο οποίος περικλεί
με το μεγαλείο του το σύλλογο, σου δείχνει από την αρχή ότι και την υποστήριξη θα την έχεις, αλλά φυσικά όσο μεγαλώνει το κλάδι θα έχεις και την κριτική κάποια στιγμή. Έτσι. Ναι. Τα παιδιά το βίωσαν από αυτή την ηλικία και το βιώνουν στα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια και τα τουρνά. Σίγουρα είναι και αυτό κομμάτι μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι της απόλυτης διαδικασίας που λέμε εμείς, της ποδοσφαιρικής, αλλά και κομμάτια που είναι ακριβώς γύρω από το γήπεδο, αλλά στην ουσία μέσα στην διαδικασία την εκπαιδευτική. Ναι, βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες. Γιάννη, επειδή τα παιδιά αυτά έχουν την ευλογία και την ευτυχία, για παράδειγμα, το να ταξιδεύει ένα παιδάκι 13-12 χρονών, 11, στο Κατάρ, στη Σουηδία, στη Βαρκελόνη, μιλάμε, είναι πράγματα σύλληπτα για την Ελλάδα που ορισμένες ακαδημίες, δυστυχώς και μεγάλων ομάδων, δεν έχουν τα βασικά. Λειτουργούν τα παιδιά σε επαγγελματικό πρότυπο, δηλαδή έχουν προπονητές, έχουν γιατρούς, έχουν ψυχολόγους, έχουν ό,τι χρειάζονται για την αποθεραπεία τους, για την προπόνησή τους κτλ. Κτλ. Υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα παιδάκια να ψηλώσουν πολύ πρόωρα, να ψηλώσουν ενώ ψυχολογικά και να νομίζουν ότι έχουν φτάσει ήδη σε ένα επίπεδο που εντάξει παίζω στον ΠΑΟΚ και παίρνω ένα κύπελο, ένα μεγάλο τουρνουά. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και πώς αντιμετωπίζετε? Θα σου πω, ο κίνδυνος πάντα υπάρχει και υπάρχει, θα σου πω γιατί, λόγω της κουλτούρας και του DNA του Έλληνα. Ναι. Στο εξωτερικό για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες που μοιάζουν με εμάς, όπως είναι η Σέρβη για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και χώρες, όπως είναι η Σουηδία, που ήμασταν, έτσι, ή κάποιες κυρίως σκανδιναβικές, Γερμανοί, που δεν θα συμβεί αυτό. Συμβαίνει κυρίως σε εμάς τους Μεσόγειους, που το ταπεραμέντο μας είναι και λίγο, σωστό, ξέρεις. Ναι. Και όχι μόνο το ταπεραμέντο μας, αλλά σκέψου λίγο και το οικογενειακό μας περιβάλλον. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να ψηλώσει ένα παιδί, αν όλο το περιβάλλον είναι τέτοιο που δεν θα του δώσει τις κατάλληλες βάσεις, τη δυνατότητα να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο. Σίγουρα, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι προπονητές. Παίζουμε εμείς δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι μόνο προπονητές, και εκπαιδευτές και παιδαγωγοί. Έτσι δεν είναι, μίλησες πριν για ψυχολόγους, σωστά. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει και με εμάς. Σαφώς και κάποιες στιγμές μπορεί να υπάρξουν τέτοια δείγματα, όμως είμαστε εκεί για να τα προλάβουμε, κυρίως γιατί καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, έτσι. Για να τα προλάβουμε, αν συμβούν, να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε με τέτοιο τρόπο τους αθλητές, ώστε να καταλάβουν ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος του κάθε τύπου πετυχαίνουν. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε είναι η ταπεινότητα. Σίγουρα το μέγεθος του κλαμπ είναι τεράστιο, αλλά εμείς πρέπει να παραμένουμε ταπεινοί σε κάθε έκφανση. Και ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα περισσότερα μας τμήματα κρατάνε αυτό το επίπεδο, δηλαδή έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα, okay, και πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μας ξεφύγει. Εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και να καθοδηγήσουμε πιο σωστά τα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα, όταν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει και με την ηλικία, άλλο να συμβεί στα 12, στα 11, στα 13 και άλλο να συμβεί στα 17. Στα 11, στα 12, στα 13 και στα 14 ίσως το προλαβαίνεις. Ναι. Αν αυτό γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία κατηγορία, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, περισσότερη δουλειά και ίσως κάποιες μήνες να μην το καταφέρεις. Επίσης πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το περιβάλλον, σας είπα, που κινείται ο κάθε αθλητής, το κάθε παιδί. Έχουν τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, έχουν μπει πλέον και οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών και εμφανίζονται όλο και σε μικρότερη ηλικία. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί, να προσεχθεί. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί και να προσεχθεί από το ίδιο το κλαμπ. Εντάξει, το πότε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή έχουμε βγει και στο εξωτερικό, έχουμε δει πράγματα, υπάρχουν κλαμπ που απαγορεύουν αυτή τη διαδικασία. Την επιτρέπουν από ένα σημείο και μετά. Λογικό μου ακούγεται. Αυτό, ναι, αυτό όμως είναι και αυτό μια κουβέντα η οποία απλώνεται και επίσης σε μεγάλη, άλλα, ναι, κομμάτια. Πάντως καταλαβαίνω, ναι, Γιάννη, απλώ... ότι... Το καταλαβαίνουν και οι γονείς τα τελευταία χρόνια που έχουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες, σε αυτό το επίπεδο, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη στο κλαμπ. Είτε μιλάμε για την K11, είτε για την K15, για την K12. Δηλαδή, τα παιδιά, οι προπονητές μοιράζουν τον χρόνο, δίνουν ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα, για παράδειγμα, αν είναι το παιδάκι του Παύλο Γκαρσία ή του Βαρέλα ή οτιδήποτε άλλο, ή αν είναι από την επαρχία, από τη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη όπως υπάρχει στην πρώτη ομάδα. Σε σχεδόν απόλυτο βαθμό, έτσι και στις ακαδημίες τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει περάσει και στους γονείς. Γιατί νομίζω είναι μεγάλο κομμάτι οι γονείς
να νιώθουν. Δεν θα μπορούσε. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά η ακαδημία, μια ακαδημία σε αυτό το επίπεδο, έτσι, ειδικά και με τις επενδύσεις που γίνονται από την πλευρά του κλαμπ, του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, σίγουρα αυτό θα ήταν, είναι δεδομένο, ότι η δικαιοσύνη απέναντι σαφώς σε όλους, αναφέρθηκες, είναι τα παιδιά εκεί κάποιων ποδοσφαιριστών, δεν έχει σημασία. Είναι του Γκαρσία, του Βαρέλα, του Σνάουσνερ, ναι, ο Μαξιμίλιαν, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ακριβώς, πολλά παιδιά. Ο Μαξ ήταν μαζί μας, ναι, στην Σουηδία, ο του Βαρέλα ήταν στην Πολωνία και μάλιστα υπήρχαν και πολύ όμορφες στιγμές. Φοβερά πράγματα, ναι, φοβερά. Παίξαν και λίγο ρόλο στην απόφαση της οικογένειας. Νομίζω το ξέρετε κι εσείς, παίξαν και λίγο ρόλο στην απόφαση της οικογένειας. Φοβερά πράγματα. Να παραμείνουν. Γι' αυτό σας είπα, το κλαμπ μεγαλώνει. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ αντιλαμβάνεστε ότι βλέπουν και πράγματα και οι οικογένειές τους, έτσι. Δεν νομίζω να... Είναι δύσκολο πλέον κάποιος να φύγει έτσι ελαφρά την καρδία, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ, ειδικά αν τον ικανοποιεί σε κάποιο βαθμό το συμβόλαιό του και τα λοιπά. Αλλά ναι, σίγουρα το βασικότερο από όλα πάνω στην ερώτηση που έκανε Στέργιο έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και 100% οι προπονητές, καλά, κανείς προπονητής δεν θέλει να δημιουργεί τέτοιου είδους, διαδικασίες. Ναι, ναι, ναι. Σαφώς και οι προπονητές θέλουν οι καλύτεροι παίχτες να παίζουν, προσπαθούν να μοιράσουν και να είναι δίκαιοι απέναντι σε όλους, γιατί σε αυτές τις ηλικίες, ξέρετε, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει η εικόνα ενός παιδιού και προς το καλύτερο, αλλά και προς το χειρότερο. Ναι. Μεγαλώνοντας λοιπόν κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν την απόλυτα ικανοποιητική εικόνα, μάλλον δεν ήταν στο ίδιο level με τους υπόλοιπους, κάποια παιδιά μπορεί να εμφανιστούν σιγά σιγά μέσα από την προπόνηση, μέσα από την ορίμανση και τη σωματική, αλλά και την ψυχοσυναισθηματική. Έτσι, να φτάσουν σε ένα σημείο και όσο μεγαλώνουν να είναι πιο έτοιμοι από κάποιους άλλους που παίζαν νωρίτερα. Άρα οι προπονητές πρέπει να μοιράσουν, και όπως πολύ σωστά το κάνουν, να μοιράσουν τις ίδιες ευκαιρίες, τον ίδιο χρόνο. Εντάξει, σαφώς η προπόνηση αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σε ένα πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο, με πολύ ψηλές εντάσεις κτλ. Θα πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνεχής, δεν σταματάει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έχει, πώς να το πω, και πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση σε πολλά κομμάτια, γιατί μιλάμε για εξατομίκευση προπόνησης από μικρές ηλικίες. Ακόμα φανταστείτε ότι από τις ηλικίες 11-12 μπαίνουμε και σε κομμάτια ατομικής βελτίωσης. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία θα εξελίσσεται για πολλά χρόνια, πάντα υπό την λογική ότι όλο αυτό υποστηρίζεται από το κλαμπ και πάντα από τη λογική και την ελπίδα να δούμε κάποια παιδιά από αυτά να βρίσκονται και στην πρώτη ομάδα. Όπως χαιρόμαστε τώρα να βλέπουμε τον Πέλκα, ας πούμε, να σηκώνει το κύπελο. Μεγαλύτερη ικανοποίηση μπορεί να έχει η Ακαδημία. Είναι να βλέπει ένα παιδί από τα σπλάχνα της, έτσι, να σηκώνει και το πρωτάθλημα και το κίνημα, σηκώνει τον τάμπ. Και σπουδαίο πρότυπο, ναι, για τα παιδιά αυτά. Βεβαίως, ναι. Και μιας που το λέμε αυτό, είμαστε λίγο πάλι σε ένα χρονικό σημείο που γίνεται πολύ κουβέντα για το Λίρατζ, το Μιχαηλίδη, αν θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα, αν θα έχουν και θα πρέπει να έχουν ρόλο στην πρώτη ομάδα. Πώς να τη δούμε αυτή τη μετάβαση? Ναι, καλή ερώτηση. Δύσκολη απάντηση. Δύσκολη, ναι. Πολύ, ναι. Αρχικά το ποδόσφαιρό μας δεν έχει τις δομές που θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά πρωτάθλημα Under 23 στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, οι περισσότερες χώρες, όχι μόνο οι ανεπτυγμένες, θα σας πω κάτι. Όταν το καλοκαίρι παίζαμε με τη Σπάρτακ Μόσχας, ψάχναμε κάτι στο ρόστερ της Σπάρτακ Μόσχας και ο τερματοφύλακας που είχε παίξει, το οποίο δεν θυμάμαι, Μαξιμιλιένκο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να λεγόταν. Μαξιμιλιένκο. Έψαχνα να τον βρω στο ρόστερ της πρώτης ομάδας και δεν μπορούσα να τον βρω. Και έλεγα, πού είναι αυτός ο τερματοφύλακας. Βρήκα λοιπόν ότι και η Σπάρτακ Μόσχας είχε K23, Under 23, η οποία που έπαιζε στο πρωτάθλημα της δεύτερης ή της τρίτης εθνικής, δεν θυμάμαι. Οι άνθρωποι λοιπόν πήραν τον τερματοφύλακα της Under 23 που έπαιζε στη Γάμα Εθνική και έπαιξε στα προκριματικά του Champions League. Okay. Ακόμα λοιπόν και στη Ρωσία υπάρχει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Να μην λέμε μόνο για τα προηγμένα, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Okay, αυτοί τα έχουν. Ναι, αλλά έχουν και άλλοι. Εντάξει, στη Σουηδία το ίδιο. Οι χώρες, το ποδόσφαιρο, γιατί συζητούσατε και πριν για ΕΠΟ κτλ. Το ποδόσφαιρό μας δεν έχει δομές. Είναι σαφές.
Είναι ένα σαφρό οικοδόμημα όλο το ποδοσφαίρο μας. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Η ΑΕΚ είναι ομάδες κι άλλοι ίσως. Ο Ατρόμητος, ο Πανιώνιος ενδεχομένως. Ναι. Θα μπορούσαν λοιπόν, θα μπορούσαμε με ένα τέτοιο πρωτάθλημα, αν όχι τέτοιο πρωτάθλημα, τουλάχιστον με τη δημιουργία τέτοιων ομάδων, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρωτάθλημα με 12 ομάδες, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα. Όμως, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε πριν, ο Άρης ακόμα, βέβαια, μπορούν να φτιάξουν ομάδες οι οποίες που να συμμετέχουν, σαφώς να συμμετέχουν σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Με αυτόν τον τρόπο θα δίναμε τη δυνατότητα στα παιδιά, γιατί τώρα προσέξτε λίγο. Λέμε ότι έχουμε 7 διεθνείς της ΚΑΠΑ 19 που αγωνίζονται στην εθνική, βασική ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Είπατε τα ονόματα. Πήραν το πρωτάθλημα με 25-24 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Okay. Με 28 νίκες και 2 ισοπαλίες. Κάποια παιδιά, σαφώς, για μένα και για τους περισσότερους, είναι έτοιμα για την πρώτη ομάδα. Κάποια μπορεί να μην είναι. Αν είχαμε λοιπόν τη δικιά μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ομάδα με το δικό μας προπονητή, το δικό μας επιτελείο δηλαδή, φιλοσοφία, γήπεδα, χώρους κτλ. Για να παίζεις στο πρωτάθλημα της Football League ή ακόμα και της Super League 2, πόσο τεράστιο θα ήταν το κέρδος για αυτά τα παιδιά. Γιατί από το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19, που είναι ακόμα παιδιά θεωρητικά, δεν είναι, αλλά είναι πρωτάθλημα νέων, ας το πούμε έτσι, θα πηγαίναμε στο αντρικό. Και μόνο η μετάβαση αυτή σίγουρα θα έδινε πάρα πολύ καλή προοπτική. Εμείς συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα στο ποδόσφαιρό μας, εκτός από την ουσία. Συζητάμε για αν θα είναι 12, 13 ή 11 οι ομάδες, ξέρω εγώ, 14 οι ομάδες στο Super League 2, εάν... Θα έχουμε στο κύπελο ομίλους ή όχι. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ναι. Η ουσία ποια είναι. Και εδώ ο προβληματισμός ο δικός μας θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Γιατί. Γιατί το κλαμπ, η πρώτη ομάδα, έχει μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ. Όταν μπήκαν να παίξουν, για παράδειγμα, ο Σταφυλίδης κάποτε, ο Πέλκας τότε με τον Δόνι και τα λοιπά. Ο Κίτσιο, ο Κάτσεν, ναι, τα παιδιά. Μπράβο. Το κλαμπ ήταν μικρότερο σε μέγεθος. Έτσι δεν είναι. 100%. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα κλαμπ που οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην πρώτη ομάδα είναι τεράστιου βεληνικούς. Άρα τα παιδιά που έρχονται από κάτω, σαφώς και η απόσταση που έχουν να καλύψουν είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάπως λοιπόν εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ο ένας τρόπος, γιατί δεν μπορείς να ανεβάσεις 8 παιδιά στην πρώτη ομάδα, θα ανεβάσεις ένα ή δύο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν. Εγώ λέω ότι ναι, οι καλύτεροι πρέπει να ανέβουν. Και φαντάζομαι ότι λογικά ένα-δύο παιδιά θα βρεθούν στην πρώτη ομάδα. Νομίζω θα βρεθούν. Ναι. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν. Εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Οι πιο πολλοί. Σας λέω, 7 διεθνείς και οι 7 διχίλιαροι. Αν βάλουμε Χατζηστραβό, Μπαλογιάννη και Τζοβάρα που είναι top επίπεδου, που είναι 99 και δεν είναι στην εθνική, στην ουσία είναι 10. Δηλαδή μιλάμε για μία εντεκάδα. Πού πρέπει μετά να βρεις λύσεις δανεισμών. Να πάμε εκεί. Θα πρέπει, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ να τους δανείσει σε ομάδες ευρωπαϊκού πρωταθλημάτων, γιατί ξέρεις πολύ καλά στη Β' και στη Γ' εθνική, αν δεν πάνε τα παιδιά μαζί, αυτό που είπες, με προπονητές του ΠΑΟΚ, με εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ και πάνε κατά μόνας σε ομάδες, νομίζω είναι χαμένη υπόθεση. Το είδαμε με τον Μπέλκα και το είδαμε με πολλά παιδιά που χαθήκανε σε Β' και σε Γ' εθνική. Πραγματικά νομίζω λείπουν και τα βασικά στα παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες, Σέργιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Το εξωτερικό πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Αφού δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Γιατί σκέψου ότι πρέπει να βρεθούν ομάδες που θα το δεχτούν αυτό, το δανεισμό δηλαδή. Φυσικά κάποιες ομάδες θα βάλουν τις οψιόν τους κτλ. Όμως έχουμε καλά παραδείγματα. Ο Λάμπρου μας άνοιξε ένα δρόμο τώρα. Μας άνοιξε ένα δρόμο ότι πήγε πολύ καλά. Οπότε ίσως δημιουργείται και ένα, ας το πω έτσι, δημιουργείται το έδαφος ώστε να βρούμε από πίσω λύσεις και για κάποια ακόμα παιδιά. Πάντως είναι πολύ δύσκολο γιατί τα παιδιά είναι πολλά. Σας είπα, το ποδόσφαιρο μας δεν έχει την υποδομή για να σηκώσει κάτι τέτοιο, δυστυχώς, και πρέπει το κλαμπ να βρει τις λύσεις. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί γίνονται οι κινήσεις. Κατάλληλες θα δούμε αν ήταν, αλλά γίνονται οι κινήσεις αυτή τη στιγμή ώστε να βρεθούν λύσεις για τους ποδοσφαιριστές. Ελπίζω να μην χάσουμε κανέναν από αυτούς και ελπίζω, γιατί σαφώς και τώρα δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που είναι 18 χρονών να είναι έτοιμος όπως είναι ο ποδοσφαιριστής που είναι 26 χρονών. Εντάξει. Ξεκαθαρά. Κανείς δεν είναι τόσο έτοιμος. Δηλαδή, αν περιμένεις ο 18χρονος να είναι το ίδιο έτοιμος με τον 25χρονο, δεν θα τον βάλεις ποτέ να παίξει. Έτσι δεν είναι. Είναι έτοιμοι όμως για να βρεθούν το υψηλότερο επίπεδο. Και εκεί, μέσα από τη διαδικασία και της προπόνησης, γιατί σκεφτείτε τώρα τα παιδιά που θα είναι στην πρώτη ομάδα, που είναι, μόνο από την προπόνηση, πόσα κερδίζουν. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, σκεφτείτε
το στόπερ της ΚΑΠΑ 19 να αντιμετωπίσει τον Άκπομ στην προπόνηση. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ή νωρίτερα τον Μπρίγιοβιτς ή τον Μπίσεσβαρή, όλα τα παιδιά. Ναι. 100 παιχνίδια να παίξει στην ΚΑΠΑ 19, 100 παιχνίδια να παίξει, δεν έχει καμία σχέση με το να αντιμετωπίσει την προπόνηση τον Άκπομ ή, όπως είπες, τον Μπρίγιοβιτς ή τον Μπίσεσβαρ ή τον... Αυτό είναι το ιδανικό. Επειδή φυσικά δεν γίνεται για όλους, έστω αυτοί που θα βρεθούν, πρέπει να ξεκινήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία προπόνησης πρώτα και σιγά σιγά, ξέρετε, συμμετοχή σε ένα εύκολο ματς κυπέλλου, όπως έγινε πέρσι, ας πούμε, με το Λίρατζι, έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε και να δώσουμε τις ευκαιρίες σε αυτούς που πρέπει να τις δώσουμε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους. Είναι μια αρκετά δύσκολη, το ξέρετε κι εσείς, περίοδος, μια δύσκολη κατάσταση γι' αυτό, αλλά ευελπιστώ ότι οι άνθρωποι που τρέχουν αυτό το θέμα, γιατί είναι και πολύ υπεύθυνοι άνθρωποι και πιστεύω θα δώσουν έτσι λύσεις. Το ελπίζουμε όλοι. Λοιπόν, πραγματικά απολαμβάνω την κουβέντα, Γιάννη, και έχουμε περάσει και το διάλειμμα του Κοιμησία, αλλά θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επικαλούμε την ιδιότητα του προπονητή που έχεις. Δεν είσαι μόνο αναλυτής, είσαι προπονητής βασικά από το σφαίρο. Πώς μπορεί να νιώθει από χθες ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ξέροντας ότι ο Φερνάντο Βαρέλα θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Δικεφάλου? Τώρα κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σε μια ομάδα η οποία αυτό που της έδωσε τους τίτλους ήταν το group, γιατί αυτό έδωσε στην ουσία τους τίτλους, ήταν η συνοχή, ήταν ο σεβασμός, ήταν η εμπιστοσύνη από και προς, από τους παίκτες του προπονητή, από τον προπονητή στους παίκτες, έτσι, από το club σε όλους αυτούς κτλ. Η συνοχή της ομάδος ήταν το πρώτο ζητούμενο. Και ο προπονητής αυτό δεν λέει. Ναι. Εγώ θέλω τους παίκτες. Το τι θα πάρουμε από εκεί και πέρα, εγώ τους θέλω όλους. Η επιτυχημένη συνταγή λοιπόν πρέπει να ακολουθηθεί. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο προπονητής κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπάθησε δηλαδή και με κατηδία. Αν προσπάθησε, λέει. Προσπάθησε ναι, αρκετά. Συναντήσεις, να έχει και το Βαρέλα εκεί. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν ο Πάκο είχαν και το Βαρέλα και με τον τραυματισμό του Βιερίνια, αυτομάτως το 50% της τετράδας της άμυνας, της βασικής να το πω, γιατί και ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, ειδικά στο τελικό, ήταν πολύ καλός κατ' εμέ. Εντάξει, οπότε θέλει και το χρόνο του και ο Δημήτρης για να, ξέρετε, να βρει τα πατήματά του, αλλά τρώμε το σαλοπάο. Το 50% λοιπόν της αμυντικής τετράδας θα ήταν διαφορετικό στο πρώτο εξάμηνο, αν δεν συμφωνούσε και ο Βαρέλα να παραμείνει. Εγώ, Γιάννη, έλεγα ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, η δική μου η άποψη ήταν αυτή, ότι χωρίς τον Βαρέλα ο ΠΑΟΚ θα ξεκινούσε περίπου στην ίδια φετερία με τον Ολυμπιακό στο νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, Σέργιο, εξαρτάται ποιος θα ερχότανε. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτό. Δηλαδή, θα μου πει συνοχή, δεν θα αποκτούσε αμέσως, σαφώς. Αλλά θα εξαρτάται από το ποιος αμυντικός παίκτης θα ερχόταν για να τον αντικαταστήσει. Δηλαδή, αν ερχόταν ένας ποδοσφαιριστής, ας το πούμε έτσι, του ίδιου τουλάχιστον επίπεδου, αν και πλέον το κλαμπ αντιλαμβάνεστε ότι ψάχνει να βρει και παίχτες υψηλότερου επίπεδου από αυτούς που έχει, γιατί πρέπει πλέον να πετύχει και στην Ευρώπη πράγματα. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ο Βαρέλα και ο Κρέσπο χρειάστηκαν, Γιάννη, ένα χρόνο για να δέσουν. Άρα γι' αυτό λέω ότι θα είχαν ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημά του έναν του Ολυμπιακού, στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Συμφωνώ, γιατί ξεκίνησα από το κομμάτι της συνοχής. Έτσι, αυτό σου είπα. Από την άλλη, είναι ένα γκρουπ το οποίο και την απώλεια του Πρίγιοβιτς δεν την άφησε να φανεί και την απώλεια του Μαουρίτσιο δεν την άφησε να φανεί, που ήταν δύο πολύ σημαντικές στιγμές. Ακόμα και στον τελικό και την απώλεια του αρχηγού δεν την άφησε να φανεί. Θα μου πεις ένα παιχνίδι αυτό, okay, εντάξει. Αλλά σας το λέω για να σας αναδείξω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γκρουπ. Δηλαδή η συνοχή. Σίγουρα λοιπόν, αν έχανε η ομάδα του Βαρέλα, θα έχανε σαφώς το κομμάτι της συνοχής, της αμυντικής της λειτουργίας και αμυντικής συμπεριφοράς γενικότερα. Γιατί αν κάτσουμε να το δούμε, ο Πάκος στηρίχθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν δέχεται γκολ και δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα, αλλά έχει να κάνει και με τον Πασχαλάκη αυτό φυσικά. Γιατί όταν χρειάστηκε, ήταν και ο Πασχαλάκης εκεί. Το γκρουπ δεν δέχεται, η ομάδα δεν δέχεται γκολ, άρα η ψυχολογία είναι πολύ καλύτερη. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, μια ομάδα που έχει τόσο μεγάλη συνοχή αποκτά και αυτοπεποίθηση και με μεγαλύτερη ευκολία έρχονται και τα θετικά αποτελέσματα. Σαφώς λοιπόν και ο προπονητής είναι πολύ ικανοποιημένος που ο Βαρέλα παρέμεινε στην ομάδα, διατηρεί τη συνοχή και θα ψάξει στην ουσία, νομίζω, έτσι, να βρει λύσεις στις πτέρυγες κυρίως, γιατί εκεί θα δημιουργηθεί
Ναι, σίγουρα μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειαζόταν τρεις ποδοσφαιριστές για το κέντρο της, για την άμυνα μετά, όχι το κέντρο, για την άμυνα. Θα χρειαζόταν και στο κέντρο της άμυνας και δεξιά και ίσως αριστερά και αντιλαμβάνεστε. Σχεδιασμός, σαφώς και αυτό λύνει τα χέρια και του προπονητή, αλλά να σας πω και κάτι, και τον άνθρωπο που τρέχουν το σχεδιασμό, γιατί είναι ένα πρόβλημα λιγότερο. Βέβαια, ωραία. Για σκεφτείτε το λίγο και αυτό, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή δύναμη, γιατί και το καλοκαίρι και οι ακαδημίες δεν σταματάνε. Μέχρι τις 30 του Ιούνιου έχουμε δουλειά, ναι. Μετά θα χαλαρώσουμε. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, νομίζω, για όλα τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Okay. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.